Και να έρθουμε σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ο κύριος Αποστολίδης θα μας μιλήσει για την ουροδυναμική εκτίμηση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροπητικού. Και πάλι εδώ θα πρέπει να δούμε σε ποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε ολόκληρη την εξέταση, την ουροδυναμική ή τουλάχιστον ποια είναι τα guidelines που αφορούν αυτήν. Κύριε Αποστολίδη, έχετε το λόγο. Είναι όντως τόσο πολύπλοκη η ουροδυναμική? Και σε ποιες περιπτώσεις τη χρειαζόμαστε? Το ρεπετόριο της κίστης είναι πολύ περιορισμένο, έτσι. Δύο λειτουργίες κάνει όλες και όλες. Γεμίζει και αδειάζει. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο χρόνο περνάμε γεμίζοντας την κίστη μας και πόσο χρόνο αδειάζοντάς την από τη ζωή μας? Σας προκαλώ, πείτε μου. Πόσο? Τι ποσοστό του χρόνου μας, τέλος πάντων, περνάμε γεμίζοντας την κίστη μας και τι ποσοστό αδειάζοντάς την? Έτσι, πάνω από 99% πλήρωση. Αν υπολογίσουμε πόση φυσιολογική συχνότητα ουρήσεων την ημέρα. 5 με 6 επεισόδια λοιπόν φυσιολογικών ουρήσεων την ημέρα, με την ICS να λέει ότι από 8 επεισόδια και πάνω επηρεάζεται η ποιότητα ζωής μας, το περνάμε αδειάζοντας την κίστη μας. Για ένα όργανο που έχει τόσο περιορισμένο ρεπερτόριο λειτουργίας, βλέπετε εδώ πέρα πόσο πολύπλοκος είναι ο νευρολογικός έλεγχος της ούρησης, έτσι. Και με λευκό είναι σημειωμένες οι περιοχές οι οποίες θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι εμπλέκονται στον μηχανισμό της ούρησης, από το κέντρο στον προμήκη με τις δύο περιοχές, την Έλα εδώ, τους πυρήνες στον νοτιέο μυελό, τον συμπαθητικό πυρήνα, τον παρασυμπαθητικό και τον πυρήνα του Όναφ, καθώς επίσης και την περιοχή πέριξ του υδραγωγού του Σίλβιους. Αλλά και όλες οι άλλες οι κίτρινες περιοχές λέει ότι μπορεί με κάποιο τρόπο, με διάφορες διασταυρώσεις με τις προηγούμενες, να εμπλέκονται λοιπόν στην ούρηση. Και εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα ουροδυναμικού ελέγχου. Κουράστηκα πάρα πολύ να βρω ένα διάγραμμα από το ουροδυναμικό μηχάνημα. Δεν υπήρχε ούτε ένα το οποίο θα μπορούσα να πω ότι ήταν φυσιολογικό. Μέσα στα 2,5 χρόνια που δουλεύω στο Παπαγεωργείο, μόνο ένας φαντάρος που είχε έρθει από 4-24 είχε απόλυτα φυσιολογική ουροδυναμική, απόλυτα φυσιολογικό ουροδυναμικό διάγραμμα, το οποίο δεν κατάφερα να το βρω και έβαλα ότι ήταν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει καταρχήν ένα ουροδυναμικό διάγραμμα. Να ρωτήσω. Πόσοι έχετε δει το απολύτως φυσιολογικό ουροδυναμικό διάγραμμα? Βλέπουμε το διάγραμμα, αλλά διαβάζουμε μόνο τη διάγνωση κάποια. Ναι, ναι. Ωραία. Είστε πολύ λίγοι πάντως, που έχετε δει, έστω δει, ένα φυσιολογικό ουροδυναμικό. Δηλαδή, είναι το 10% ή κάτι τέτοιο μέσα στην αίθουσα. Και είναι ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ. Οπότε θα ήταν χρήσιμο ίσως να πω τι μετράμε ουσιαστικά με αυτό που στην παραπομπή πολλοί ζητάνε ως πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο. Καταρχήν, αυτό που περιγράφεται ως πλήρης ουροδυναμικός κατά κανόνα περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις. Είναι η κυσταιομονομετρία πλήρωσης, είναι η μελέτη πίεσης ροής και πιθανώς επίσης η ηλεκτρομοιογραφία. Πριν από αυτά, καλό είναι να έχει προηγηθεί φυσικά πάντα μια ουρορομετρία και μέτρηση υπολοιπόμενου ποσού ούρων. Και φυσικά ξέρουμε βέβαια ότι η φυσιολογική χωρητικότητα της κίστης μας είναι 400 με 500 ml, αλλά ξέρουμε πότε είναι οι διάφορες φάσεις που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τις Ακράτειες κατά την πλήρωση της ουροδόχου κίστης ως πρώτη επιθυμία για ούρηση, ως φυσιολογική επιθυμία για ούρηση, ως δυνατή επιθυμία για ούρηση και ως έπηξη προς ούρηση. Η πρώτη επιθυμία για ούρηση φυσιολογικά πότε μας έρχεται, σε τι ποσότητα ούρων? Διαβοή, 100 με 150 ml. Μια φυσιολογική επιθυμία για ούρηση. Η πρώτη επιθυμία για ούρηση καταρχήν είναι κάτι το ανεπαίσθητο που δεν το δίνουμε ποτέ σημασία.
είναι ουσιαστικά λίγο πολύ ένα ουροδυναμικό έβριμα, θα έλεγα. Εκτός βέβαια από τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ έντονη υπεραισθησία ή σύνδρομα πόνου, οι οποίοι κατά κανόνα πηγαίνουν και ουρούν με την πρώτη επιθυμία για ούρηση, έτσι. Είναι τώρα. Οι γραμμές που βλέπουμε εδώ πέρα είναι καλή προεσωμηχάνη και μετά ξαναδίνει κάτι στο τέλος. Τώρα θα τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, μια φυσιολογική επιθυμία για ούρηση υποτίθεται έρχεται γύρω στα 250 ml. Μετά έχουμε τη δυνατή επιθυμία για ούρηση, η οποία είναι λίγο πριν από την έπηξη, όπου μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα σκέφτομαι να διακόψω αυτό που κάνω και να αρχίσω να ψάχνω για τουαλέτα. Έχω περίπου 2 με 3 λεπτά ακόμα. Και η έπηξη είναι όταν πρέπει οπωσδήποτε να διακόψω αυτό που κάνω και να βρω τουαλέτα. Στην παθολογική της μορφή, η επιτακτική ούρηση, το urgency στα αγγλικά, που έγινε διαφορετικό από το urge, το οποίο είναι η φυσιολογική έπηξη προσούρηση που την έχουμε όλοι. Το urgency είναι αυτό που δεν έχει προειδοποίηση καμία, δεν καταλαβαίνουμε αυτούς τους βαθμούς πλήρωσης της κύστης μας και δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Λοιπόν, και τι μετράμε λοιπόν στον ουροδυναμικό έλεγχο, τι είναι αυτές όλες οι γραμμούλες που βλέπετε εδώ. Αυτή η P-Vesicle είναι η πίεση της κύστης η συνολική. Είναι το ένα το ηλεκτρόδιο το οποίο εισάγουμε ο καθετήρας που εισάγουμε δια της ουρήθρας και ο άλλος ο καθετήρας που εισάγουμε δια του ορθού, ο οποίος μετράει την κοιλιακή πίεση. Το μηχάνημα αφαιρεί αυτόματα την κοιλιακή από την P-Vesicle και μας δίνει την καθαρή πίεση του εξωστήρα μη της κύστης. Η κύστη της παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή και σιγά σιγά αυξάνει μέχρι το σημείο που θα φτάσει ο οδός της ούρησης και σύμφωνα με τα νομογράμματα οι φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης είναι γύρω στα 10 με 20 maximum σαντιμέτρα στήλης ύδατος. Μετά στην ούρηση θεωρείται ότι η φυσιολογική πίεση τουλάχιστον για τους άντρες, όπου έχουν δημιουργηθεί στάνταρς περισσότερο από τις γυναίκες, η φυσιολογική πίεση διάνοιξης της κύστης και σύσπασης συστολής του εξωστήρα είναι γύρω στα 40 σαντιμέτρα στήλης ύδατος. Στις γυναίκες βέβαια δεν υπάρχουν ακριβώς ακόμα νομογράμματα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ακριβώς γιατί οι γυναίκες έχουν την ιδιότητα να ουρούν πολλές φορές μεταβάλλοντας το πυελικό τους έδαφος, χαλαρώντας το πυελικό έδαφος. Και έτσι το τι είναι φυσιολογική πίεση ούρησης στη γυναίκα παίζει, αλλά θεωρείται ότι γύρω στα 25 σαντιμέτρα στήλης ύδατος ίσως είναι φυσιολογική για τις γυναίκες. Και εδώ βλέπουμε ένα σχεδόν φυσιολογικό, θα έλεγα, διάγραμμα. Βλέπετε εδώ κάτω μία χωρητικότητα 440 ml. Βλέπουμε την πίεση του εξωστήρα, αυτή είναι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ότι αυξάνεται με πολύ αργό και σταθερό ρυθμό. Και εδώ βλέπετε μία ικανοποιητική συστολή του εξωστήρα και μία και την ουρορομετρία εδώ στο τέλος με την πράσινη γραμμή και την πλήρη και ένωση της ουροδόχου κύστης. Βλέπετε ότι φυσιολογικά αυτή η πίεση του εξωστήρα αντανακλά και στην συνολική ενδοκιστική πίεση και δεν υπάρχει, όπως θα έπρεπε, καμία συμμετοχή της κοιλιάς, έτσι. Δηλαδή ουρούμε χωρίς να ζορίζουμε την κοιλιά μας καθόλου. Στη διάρκεια του ελέγχου βάζουμε τους ασθενείς να αβήξουν για να τσεκάρουμε κατά πόσο λειτουργούν σωστά αυτές οι γραμμές. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης αντανακλά σε αύξηση της ενδοκιστικής πίεσης, της συνολικής, χωρίς μεταβολή ουσιαστική της ενδοξωστήριας πίεσης. Γι' αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι. Όπως επίσης και βλέπουμε ότι φυσιολογικά εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει και μια μικρή αύξηση αντανακλαστική στη δραστηριότητα του πυελικού εδάφους. Ουσιαστικά το αντανακλαστικό λέει ότι είναι το guarding reflex αυτό, το οποίο σφιγγόμαστε από κάτω αντανακλαστικά την ώρα που αυξάνει η ενδοκοιλιακή πίεση για να μην μας φύγουν τα ούρα. Τώρα εδώ βέβαια είπα ότι προσπάθησα να βρω ένα απόλυτα φυσιολογικό, αλλά δεν τα κατάφερε, είναι το πιο κοντινό στο φυσιολογικό που υπήρχε. Και εδώ βλέπετε την πρώτη επιθυμία για ούρηση, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι γύρω στα 100 ml, όπως είπαμε το φυσιολογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Προχωράω στο επόμενο, εδώ μία ουρονομετρία η οποία είναι φυσιολογική, ξεχάστε για λίγο τις πιέσεις. Αυτή είναι μια φυσιολογική ουρολογία, όπως τη βλέπουμε στα βιβλία της ουρολογίας, δίκην καμπάνας, με μια ροή Qmax 26,5 ml ανά σεκόν. Οι φυσιολογικές ροές στη γυναίκα περιμένουμε να είναι ίδιες όπως τον άντρα.
μεγαλύτερες λόγω. Και άλλα έχουμε μειωμένη αντίσταση. Έτσι είναι καθαρή νόμη μηχανικής. Έτσι λοιπόν στους άντρες φυσιολογικές ροές είναι από 15 μέχρι 25 χοντρικά, στις γυναίκες είναι από 20 μέχρι 30 χοντρικά. Και εδώ βλέπετε είναι μια γυναίκα ουσιαστικά αυτή που ουρεί και με μια πίεση, μέγιστη πίεση του εξωστήρα εδώ, 25 σαντιμέτρες στήλης ύδατος, η οποία αντανακλά απολύτως την συνολική ενδοκιστική πίεση χωρίς μεταβολή της ενδοκοιλιακής πίεσης καθόλου. Το ερώτημα είναι όταν ο μηχανισμός της ούρησης υπόκειται σε τόσο περίπλοκο έλεγχο, αν μπορεί πάντα μια απλή περιγραφή των συμπτωμάτων να δώσει επαρκές πληροφορίες για διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική επιλογή. Με άλλα λόγια, σε ποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως ο ουροδυναμικός έλεγχος. Και ξεκινάω από τις διαταραχές πλήρωσης της κύστης και ακράτεια ούρων. Τα συμπτώματα, τα LATS, διακρίνονται σε διαταραχές πλήρωσης και διαταραχές κένωσης της κύστης, έτσι. Και τα LATS δεν είναι τόσο σπάνια. Στη μελέτη τη HOPS που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ένα 25% των νοσηλευόμενων στο μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ότι είχαν μέτρια σε σοβαρής βαρύτητας LATS, ανεξάρτητα από την κλινική στην οποία νοσηλεύονταν. Και τα ερωτήματα που ίσως θα έπρεπε να μας απασχολούν πριν από να προχωρήσουμε στη θεραπεία είναι τα ακόλουθα. Είναι όλες οι ακράτειες οι ίδιες? Μπορώ να χειρουργήσω κάθε ακράτεια? Μπορώ να δώσω λύση μήπως το πρόβλημα της ακράτειας με φαρμακευτική αγωγή? Πρέπει να ζητήσω ουροδυναμική διερεύνηση σε κάθε τύπο ακράτειας, σε κάθε περίπτωση? Τι μας λένε οι οδηγίες του International Consultation on Incontinence? Η μη επεμβατική ουροδυναμική, δηλαδή το ημερολόγιο ούρησης, το οποίο είναι εξαιρετικά παραμελημένο, μας δίνει σοβαρές πληροφορίες για τη συχνότητα των ουρήσεων, για την λειτουργική χωρητικότητα της κύστης, για την παρουσία ή όχι ακράτειας, για την ποσότητα των υγρών που πίνουν οι ασθενείς, για την παρουσία ή όχι πραγματικής νυκτουρίας ή νυκτερινής πολυουρίας. Η ουρορομετρία και το υπολοιπόμενο μετά ούρηση, αυτά είναι τα βασικά, είναι μη επεμβατική ουροδυναμική θεωρείται, συνιστάται σε όλους λοιπόν τους ασθενείς με ακράτεια ούρων. Η επεμβατική ουροδυναμική δεν συνιστάται για αξιολόγηση προθεραπείας σε ασθενείς όπου ο τύπος της ακράτειας είναι εμφανής και δεν εμπλέκονται άλλοι παράγοντες, δηλαδή όπως συνοδά δυσουρικά ενοχλήματα, ιδίως όταν πρόκειται να εφαρμοστεί αναστρέψιμη θεραπεία. Η επεμβατική ουροδυναμική όμως συνιστάται σε ασθενείς με μεικτού τύπου ακράτεια ούρων πριν από προγραμματισμένη χειρουργική αντιμετώπιση. Και εδώ έχω ένα διάγραμμα από μία ασθενή με κλασική, θα λέγαμε, ακράτεια από προσπάθεια και ήθελα να σας ρωτήσω τι βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως ως φυσιολογικά. Ορίστε, μικρόφωνο, ναι. Παρατηρούμε καταρχήν ότι στην δοκιμασία στρες υπάρχει leak point, υπάρχει απώλεια ούρων. Το βλέπουμε στο διάγραμμα της ουρομετρίας. Ακριβώς. Κάθε φορά, κάθε 100-150 μέρη που γίνεται δοκιμασία στρες. Mm-hmm. Και παρατηρούμε μια φυσιολογική δραστηριότητα στον εξωστήρα. Δηλαδή, ο εξωστήρας πέρα από τη δοκιμασία του στρες δεν ανεβάζει πιέσεις και δεν έχει μια υπερλειτουργικότητα. Σωστά. Κάτι άλλο? Καταρχήν να πούμε ότι βλέπουμε ότι την ώρα που βήχει η κυρία αυξάνεται η δραστηριότητα του πιελικού εδάφους. Άρα το guarding reflex υπάρχει, άρα μπορούμε να πούμε ότι νευρολογικά ας πούμε ίσως είμαστε κοντά στο φυσιολογικό. Και επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δυναμικό για αντιμετώπιση με πιο συντηρητικές μεθόδους της ακρατειάς της, έτσι. Η αύξηση του ηλεκτρομυογραφικού τόνου, σωστά, όσο γεμίζει η κύστη, είναι μάλλον φυσιολογικό, έτσι. Προσπαθεί η γυναίκα να αποφύγει την ακράτεια. Και τι άλλο βλέπουμε? Η χωρητικότητά της είναι μειωμένη. Από κάποιο σημείο και μετά, χωρίς να έχει ανεβεί πολύ η πίεση, η κυρία συνέχεια χάνει ούρα, έτσι. Έχει συνεχή ακράτεια εδώ. Άρα έχουμε απώλεια ούρων σε χαμηλές πιέσεις και απουσία συστολής του εξωστήρα. Είναι καθαρή ουροδυναμική διάγνωση ακράτειας από προσπάθεια.
πώς θα μπορούσε να ουρεί αυτή η γυναίκα. Εδώ βλέπετε μία ούρηση της τάξης των 45 ml ανά σεκόντ. Αυτό και μόνο αν τη βάζαμε να κάνει από πριν ουρολογία θα μας έβαζε σε υποψία ότι κάτι συμβαίνει. Τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Χωρίς να έχει γίνει ουροδυναμικός βέβαια. Δείτε μόνο την τελευταία καμπύλη, την κίτρινη πράσινη τι είναι. Που είναι 45 ml ανά σεκόντ. Είπαμε ότι φυσιολογικά στη γυναίκα είναι μέχρι 30. Αυτό χαρακτηρίζεται ως super void, τέλος πάντων, στα τέτοια και τι υποδηλώνει, τι μπορεί να υποδηλώνει. Θεωρητικά, που είπαμε ότι είναι νόμιμη μηχανικής, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι μπορεί να είναι και η υπερδραστηριότητα βέβαια, αλλά ότι είναι μειωμένη η αντίσταση, έτσι, δηλαδή δεν έχει αντιστάσεις και με βάση το ιστορικό της είναι πιο πιθανό να έχει αυτόν τον τύπο της ακράτησης από προσπάθεια, έτσι. Και εδώ βλέπουμε... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρώτον, σε μια γυναίκα η οποία έρχεται στο ιατρείο και έχει τυπική ακράτεια από προσπάθεια. Και η σύσταση τις περισσότερες φορές είναι ότι θα πρέπει να χειρουργηθεί. Θα πρέπει να προϋπάρξει ουροδυναμικός έλεγχος. Όχι υποχρεωτικά, φαντάζομαι. Όχι υποχρεωτικά. Με βάση τις οδηγίες. Με βάση τις οδηγίες. Που είναι καθαρός ο τύπος της ακράτησης δεν έχει συνοδόντως ουρικά ενοχλήματα. Έχουμε κάνει την ουρολογία. Έχουμε δει ότι είναι φυσιολογικά διαγράμματα και ότι αδειάζει κύση της τελείως. Δεν έχουμε βρει κάποιες άλλες συνοδές ανατομικές ανομαλίες όπως κάποιους βαθμούς μεγαλύτερου βαθμού από πρώτο και στεοκύλη ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι. Ίσως όχι. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν. Μας είναι χρήσιμη η μέτρηση των πιέσεων της ουρήθρας, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως ότι αν είναι χαμηλές πιέσεις, είναι υπέρ μιας ακράτειας από προσπάθεια, χρειάζεται να κάνουμε προφιλομετρία, τι αξία έχει προφιλομετρία, την κάνετε, δεν την κάνετε. Η αξία της προφιλομετρίας, ιδίως της στατικής, είναι έντονα αμφισβητούμενη και καλό και τον Τάστον Αθρανσόπουλο να βοηθήσει σε αυτή την απάντηση. Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχάς, στην ερώτηση που κάνατε, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Παρόλο που έχουμε αυτό από το 2004 από τη Διεθνή Εταιρεία Εγκράτειας, έχουμε και τα κριτήρια της Defreitas, που σαφέστατα λέει ότι πρέπει να γίνεται και για νομικούς λόγους η ουροδυναμική μελέτη πριν από όταν πρόκειται να γίνει χειρουργείο. Υπάρχει η περίπτωση της επιτακτικότητας από πρόκληση, που είναι αδύνατον κανείς να την ξεχωρίσει αν δεν κάνει ουροδυναμική μελέτη. Έχει σημασία να δούμε πιέσει εξωστήρα. Να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε ουροδυναμική μελέτη πριν από το χειρουργείο. Έτσι. Και ο ορισμός δεν λέει σε μόνο σε αναστρέψιμες θεραπείες. Γιατί λέει τη λέξη ακριβώς. Έτσι. Γιατί έχει βάλει τη λέξη σε αναστρέψιμες. Δεν κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο όταν δίνουμε. Η ICS, αυτό που. Στον ορισμό του 2004, αυτό που παρουσιάστηκε πριν, μπορεί να το δείξει κιόλα γιατί το έχει βάλει. Το έχει βάλει πολύ διπλωματικά μέσα, έτσι, για να καλύψει όλα τα... Τελευταία γραμμή. Έτσι. Έτσι, αλλά λέει απλώς το ιδίως. Θεραπεία. Τώρα όσον αφορά την προφιλομέτρηση, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμη τεχνική στα πλαίσια της γενικότητας ουροδυναμικής. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βασιστεί μόνο σε μια προφιλομέτρηση. Αν την έχει κάνει μέσα στη γενικότερη ουροδυναμική, δηλαδή βρίσκει μια απόφραξη σε μια γυναίκα και σου βγάζει και υψηλές πιέσεις στην ουρήθρα, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Ωστόσο, παρακάτω ο ορισμός εδώ νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρος για το τι κάνεις σε τέτοιο. Δηλαδή, δηλώνει μόνο για μεικτή ακράτεια πριν από προγραμματισμένη χειρουργική αντιμετώπιση. Είναι. Δεν λέει καθαρά ότι σε. Εδώ είναι το αντίθετο. Δεν σημαίνει ότι η κατάφαση θα είναι όντως ότι θα πρέπει να κάνεις ουροδυναμική όταν πας για αναστρέψιμη θεραπεία. Η χειρουργική είναι αναστρέψιμη θεραπεία. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Είναι. Γι' αυτό λέει είναι πάρα πολύ διπλωματικό, ενώ υπάρχουν τα κριτήρια της Defreitas που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, έτσι, που λένε ότι πρέπει να γίνεται. Ωραία, να προχωρήσουμε λιγάκι. Ένα σχόλιο και να προχωρήσουμε. Θα ήθελα κυρίως προς το ακροατήριο ότι οι περισσότερες από τις εμβάσεις που κάνουμε για την αντιμετώπιση της ακράτειας από στρες κυρίως έχουν ένα ποσοστό ανάλογα με την τεχνική ανάπτυξης de novo instability. Αυτό είναι κάτι για το οποίο λαμβάνοντας το υπόψη μια αεροδυναμική επέμβαση, μια αεροδυναμική εξέταση πριν το χειρουργείο θα μπορούσε να μας καλύψει νομικά.
Ναι, λέει ο κύριος Μπέκος ότι ένα 20% μετά από μια ανάρτηση ουρήθρας θα εμφανίσει de novo instability και επομένως εάν έχεις ένα ουροδυναμικό έλεγχο πριν, αποδεικνύοντας ότι η άρρωστη αυτή δεν είχε πριν instability, δεν είχε αστάθεια στον ουροδυναμικό έλεγχο, τότε είσαι σχετικά καλυμμένος ως προς το τι θα πεις στην ασθενή μετά, έτσι. Δεν το είχατε πριν, αλλά ξέρουμε ότι 20% μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Κολαρίκος, τελευταίο σχόλιο, να προχωρήσουμε. Μία απορία που είχα πάντα και συμφωνώ είναι, παίζει τελικά ρόλο ή όχι στην μοντέρνα αντιμετώπιση της ακράτειας από προσπάθεια, αν η άρρωστή μας χάνει ούρα στο βήχα με μία ενδοκυλιακή πίεση 10 εκατοστών νερού ή 80 εκατοστών νερού. Παίζει τελικά ρόλο. Δηλαδή θα αλλάξουμε τον τρόπο της αντιμετώπισης, την τεχνική μας, το σλίγμα μας, την ταινία μας, παίζει κάποιο ρόλο τελικά? Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Όταν χάνει χαμηλές πιέσεις, σημαίνει ότι είναι πιο σοβαρή η ακράτεια από ότι όταν χάνει με ψηλές πιέσεις. Ωραία. Να προχωρήσουμε, Αντρέα μου, γιατί δεν προλάβουμε. Θέλω να τελειώσουμε στην ώρα μας. Πάμε. Και εδώ είναι ένα πολύ κλασικό διάγραμμα, βέβαια, από υπερλειτουργικό εξωστήρα. Έτσι, βλέπετε τις συστολές της το εξωστήρα της μη ελεγχόμενες, καθώς γεμίζει η κίστη και βλέπετε πώς αρχίζει εδώ και χάνει ούρα σε κάθε έπηξη προσούρηση. Με κάθε συστολή έχουμε και συνοδό έπηξη προσούρηση και χάνει ούρα η γυναίκα, χωρίς βέβαια πάλι συμμετοχή της κοιλιάς. Τι γίνεται τώρα όταν έχουμε διαταραχές και ένωση της κίστης, που φαντάζομαι αφορούν και τους περισσότερους αν ασχολούνται με τον, πώς ασχολούνται με τον προστάτη, έτσι, στους άντρες. Μπορώ λοιπόν να προβλέψω αν ο ασθενής μου θα έχει ακράτεια μετά την προστατεκτομή? Θα αποκατασταθεί η ούρηση μετά από προστατεκτομή σε έδαφος επίσχεσης? Θεραπεύω τον προστάτη μόνο σε χρόνια προστατίτιδα? Και τι κάνω σε νευρολογικό ασθενή με δυσουρικά ενοχλήματα? Και πώς θα θεραπεύσω την ακράτεια μετά προς τα τεκτομή? Τι λέει η ICI πάλι για τον ουροδυναμικό έλεγχο και υποκιστικό κόλλημα σε άντρες ασθενείς? Με συμπτώματα μη επιπλακής σας υποκιστικής απόφραξης, η απλή ουρορομετρία, η μέτρηση υπόλοιπου μετά ούρηση, το ημερολόγιο ούρηση και το IPSS είναι πιθανώς αρκετά πριν τη χειρουργική αποκατάσταση και δεν χρειάζονται πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο και δίνει βαθμό σύστασης Β. Με ακράτεια όμως και σημεία πιθανής δυσλειτουργίας της κίστης ή της ουρήθρας, έχει ένδειξη ο πλήρως ουροδυναμικός έλεγχος πριν τη χειρουργική επέμβαση. Ο βαθμός σύστασης βέβαια είναι C εδώ. Και εδώ βλέπουμε μια κλασική εικόνα αποφρακτικής ούρησης. Βλέπετε εδώ τις πιέσεις που αναπτύσσονται την ώρα που προσπαθεί να ουρήσει ο ασθενής. 90 μέγιστη πίεση στον εξωστήρα την ώρα του Q-max. Και εδώ βέβαια, επειδή συνεπάρχει και η υπερλειτουργία της κίστης, ο εξωστήρας συνεχίζει να είναι υπερλειτουργικός και βλέπετε ότι το P-DET Max φτάνεται 102 cm νερού ακόμα και στο τέλος της ούρησης. Και εδώ βέβαια, χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή της κοιλιάς και οι μεταβολές στην ενδοεξωστήρια πίεση, ουσιαστικά αντανακλούνται πάλι στην ενδοκιστική της συνολική πίεση. Άρα έχουμε υψηλές πιέσεις στολής στο εξωστήρα, χαμηλή ροή των ούρων και ατελή επίσχεση. Η διάγνωση είναι εύκολη. Έχουμε αποφρακτική ούρηση. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε θεωρητικά σε προστατεκτομή, έτσι. Τι γίνεται όταν σας έρχεται ένας νευρολογικός ασθενής και ιδίως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, άντρες που και αυτοί έχουν προστάτη και έχει τρόμο παρκινσονικό και λέμε τι θα κάνω. Αυτό θα το βγάλω το προστάτη με εύκολα, ας πούμε, ή θα σκεφτώ κάτι διαφορετικό? Μήπως να είμαι περισσότερο προσεκτικός σε αυτόν τον ασθενή ή θα πω κατευθείαν στην νευρολόγο που με τον παρέπεμψε, βγάλε το προστάτη του γιατί το πιάνω και στη δακτυλική ότι είναι αρκετά μεγάλος, είναι 45 γραμμάρια προστάτης ας πούμε και εντάξει, η ροή του είναι καλή βέβαια, αλλά τα συμπτώματά του ας πούμε είναι τέτοια που έχει και ερεθιστικά συμπτώματα αυτός ο ασθενής. Και πιστεύω ότι άμα βγάλω τον προστάτη του, θα περάσουν και τα ερεθιστικά συμπτώματα. Είναι έτσι? Πόση αποστάσεις, εάν σας ερχόταν ένα τέτοιο άρρωστος που έχει καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, αποφρακτικά, κάποια αποφρακτικά φαινόμενα, αλλά ξέρετε ότι έχει και νόσο του Πάρκινσον, θα του λέγατε πρώτα θα κάνεις ένα ουροδυναμικό έλεγχο και μετά
θα συζητήσουμε για το χειρουργείο. Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ σωστοί, κύριε. Νομίζω ότι είναι, θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι, κύριε Αποστολίδη, έτσι. Αλλά και πάλι θα έδωσα το προστάτη με τρόμο ψυχής αυτούς. Έτσι, ναι, νομίζω βασικά είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε ότι μπορεί να έχει ακράτεια μετά. Στην νόσο του Πάρκινσον, ακριβώς. Στην νόσο του Πάρκινσον αναμένεις να έχεις μια υπερλειτουργία του εξωστήρα, είτε είναι φυσική, είτε αν δεν έχουν από μόνοι τους, από την κίστη, λόγω της νευρολογικής βλάβης, προκαλείται από τα ίδια τα φάρμακα που παίρνουν για ανίσχυση τα ντοπαμινεργικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν. Βεβαίως. Αυτός είχε πει σχέση ούρων και του βάλατε καθετήρα. Θα κάνετε ουροδυναμικό έλεγχο. Εάν, συγγνώμη. Εάν ο παρκινσονικός έπαθε επίσχεση ούρων και του βάλατε έναν καθετήρα, γιατί έκανε επίσχεση ούρων, θα του κάνατε, έχει ανάγκη να γίνει ο ουροδυναμικός έλεγχος ή θα πάτε κατευθείαν στην κυρία. Μιλάς σε περίπτωση που μείνει μόνιμα με τον καθετήρα. Όχι, όχι. Είναι παρκινσονικός. Έχει τα δυσορικά του. Τον παρακολουθείτε. Έχει ένα υπόλοιμα ούρων, ουρίδεν ούρων και ξαφνικά κάνει επίσχεση. Okay. Ναι, γιατί να μην του κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο. Εάν πρόκειται να προγραμματίσουμε ένα χειρουργείο, νομίζω ότι θα πρέπει να του πούμε ότι καταρχήν το χειρουργείο του είναι μάλλον αναγκαίο από την ώρα που έκανε την επίσχεση, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι λειτουργία έχει και πώς δουλεύει, τι συμβαίνει. Και να δούμε και, και αν θα έχει έτσι σημαντικά υψηλές πιέσεις, ότι μπορεί να έχει και ακράτεια μετά το χειρουργείο αυτό. Νομίζω ότι θα του κάναμε. Το θέμα είναι αν θα προχωρούσαμε κατευθείαν, θα τον αντιμετωπίσαμε σαν κάθε άλλο ασθενή που πιθανώς να έχει προστάτη όμως και θα περιμέναμε να κάνει ίσως κι άλλο. Να δούμε αν μπορεί να βγει ο καθετήρας σε πρώτη φάση και αν ουρούσε φυσιολογικά, ίσως θα περιμέναμε να δούμε αν. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Ναι. Οκ. Okay. Κύριε Μπέκο. Παλιά λέγαμε ότι ο κυριότητος κομμωστικός παράγοντας για να κρίνουμε αν ένας μάλλον για να συμβουλέψουμε έναν άνθρωπο με νόσο του Πάρκινσον για το αν θα έχει ακράτεια ή όχι ήταν ο βουλητικός έλεγχος του σφιχτίου. Δηλαδή έκανες μια δαχτυλική στον άγωστο και έλεγχες κατά πόσο μπορεί να έχει βολητικό έλεγχο πάνω στους φυκτίες τους. Γιατί η ακράτεια στους αγώσεις αυτούς δεν περιορίζεται μόνο στην υπερδραστιακή ή στην δυσενέργεια ή στην ψευδοδυσενέργεια. Έχει να κάνει και με τα κινητικά τους προβλήματα. Ένας άγωστος ο οποίος δυσκολεύεται να πάει στην τουαλέτα, συνήθως δυσκολεύεται να περπατήσει μέχρι την τουαλέτα, είναι ο άγωστος εκείνος ο οποίος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να χάσει ούρα στον δρόμο. Νομίζω ότι σαφώς η συνολική εικόνα του αρρώστου παίζει και το ρόλο της έτσι, αλλά εκείνο, το κυριότερο εκείνο πράγμα που έχει να κάνει με την νόσο του Πάρκινσον και την ακράτεια μετά από προστατεκτομή είναι η υπερλειτουργία της κίστεως. Εντάξει, ασχέτως. Εκείνο που λέγαμε παλιά, που μάθαμε από τους δασκάλους μας, ότι ο άρρωστος εκείνος, ο οποίος έχει πολύ καλό έλεγχο, βουλητικό έλεγχο στο σφιχτήρα του, κατά πάσα πιθανότητα θα πάει καλά, ισχύει ακόμα ή έχει ανατραπεί. Και καθόλου όχι, μάλιστα, γιατί έχοντας την έπειξη, επειδή δεν μπορεί να κινηθεί και καθυστερεί, θα βρέχεται συνέχεια επάνω του και θα είναι δραματικό. Εδώ έχουμε συνδυασμό λειτουργικής ακράτειας και το άλλο που κάνει η Πάρκινσον είναι βραδικινησία του εξωσφιχτήρα. Αυτό κάνει η Πάρκινσον. Αυτή η παλιά ψευδοδυσυνέργεια που τη λέγαμε. Είναι βραδικινησία του εξωσφιχτήρα. Λοιπόν, ναι. Και προχωρήσω σε ένα περιστατικό βέβαια από αυτά που κατά κόρον μάλλον έρχονται στα ουρολογικά ιατρία. Συχνά τα βλέπετε. Με διάγνωση χρόνιας προστατίτιδας και έρχονται, ας πούμε, και ζητάνε ουροδυναμικό έλεγχο. Και ξέρετε ότι είναι τα περιστατικά που είναι τα πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση. Εδώ βλέπετε, αν πάρουμε, ξεχάσουμε το επάνω μέρος του διαγράμματος, θα λέγατε ότι αυτή είναι μια κλασική ουρορομετρία σε χρόνια προστατίτιδα. Να μας πεις, κύριε Αποστολίδη, σε παρακαλώ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ουροδυναμικού ελέγχου στη χρόνια προστατίτιδα. Οκ, okay, προχωράω λοιπόν. Τα χαρακτηριστικά του ουροδυναμικού είναι όπως ακριβώς και η χρόνια προστατίτιδα. Είναι γκρίζα λίγο, στην γκρίζα ζώνη. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια κίστη εδώ πέρα με μια χωρητικότητα γύρω στα 250 ml. Βλέπετε την πίεση στην κίστη να ανεβαίνει φυσιολογικά. Αυτές εδώ πέρα οι καμπύλες δεν είναι αξιολογήσιμες γιατί
οφείλονται σε μεταβολές της ενδοκυλιακής πίεσης, άρα είναι σταθερή αύξηση χωρίς υπερλειτουργία του εξωστήρα. Έχουμε όμως αυτό το σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται ως, παλιότερα χαρακτηριζόταν ως sensory agency, δηλαδή έχουμε αυτό το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως υπερεστησία της υδροδόχου κύστης ή του εξωστήρα, έτσι. Το οποίο υποδηλώνει μια υπερευαισθησία των νευρικών απολήξεων της υδροδόχου κύστης. Και βλέπουμε εδώ πέρα, στο τέλος, ότι αυτή είναι η συστολή του εξωστήρα, η οποία είναι και αυτή οριακή με βάση αυτή την ουρορομετρία, η οποία είναι λίγο πολύ αναμενόμενη σε ασθενείς με χρόνια προστατήτιδα. Εδώ είναι ένα από τα καλά παραδείγματα που βρήκα σε ασθενείς με χρόνια προστατήτιδα. Βλέπετε πάλι ότι είναι πιέσεις γύρω στο 40 με 40, στο 45 σαντιμέτρη στήλης ύδατος, με μια ροή γύρω στο 12 ας πούμε, δηλαδή είναι στα όρια των διαγραμμάτων στην γκρίζα ζώνη της απόφραξης. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτή ήταν μια καλή περίπτωση χρόνιας προστατήτιδας. Πάρα πολλά περιστατικά με, χρόνια, με διάνοση χρόνιας προστατήτιδας που έρχονται για αεροδυναμικό έλεγχο δεν έχουν αυτή την εικόνα, αλλά εδώ είναι μια flat εικόνα. Δηλαδή έχουν την υπερεστησία του εξωστήρα, αλλά παράλληλα έχουν και υποσυστολία στη φάση που προσπαθούν να ορίσουν. Και αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έτσι, βέβαια, τα guidelines λένε ότι θα πρέπει να προχωρήσεις στις EAU με alpha blockers και αυτό είναι το μοναδικό που έχει, νομίζω, βαθμό level of evidence 1. Από εκεί και πέρα, αντιβίωση, από ό,τι ξέρετε, για 4-6 εβδομάδες μόνο επιτρέπεται με κοινολόνη επιλογής. Και όλα τα άλλα, βέβαια, είναι βαθμοί σύστασης β, b ή c. Έτσι λοιπόν αυτά είναι η υπερεστησία χωρίς υπερλειτουργία του εξωστήρα και στην γκρίζα ζώνη της απόφραξης. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά αυτό νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον να το δούμε. Τι γίνεται σε ακράτεια μετά προστατεκτομή. Τι λέει πάλι η ICI. Η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, το υποκυστικό κόλλημα, η υπερλειτουργία του εξωστήρα και η μεικτή ακράτεια είναι σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες για ακράτεια μετά προστατεκτομή και μπορούν να διαγνωστούν μόνο με αεροδυναμικό έλεγχο σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές. Βέβαια, το level of evidence είναι στο 3. Ο αεροδυναμικός έλεγχος έχει σημαντική αξία σε ακράτεια μετά προστατεκτομή, τόσο διαγνωστικά για τον καθορισμό του αιτίου, όσο και για τον καθορισμό θεραπείας. Και εδώ, βέβαια, ο βαθμός σύστασης είναι μόλις C. Και εδώ είναι ένας αεροδυναμικός έλεγχος σε ασθενή με ακράτεια μετά προστατεκτομή. Θέλετε να μου πείτε τι βλέπετε? Να τα πάρουμε ένα-ένα, έτσι. Έχουμε πληροφορίες για τη χωρητικότητα, για την αισθητικότητα και για τη λειτουργικότητα από την ουροδυναμικό έλεγχο. Έτσι, αυτά είναι τα τρία βασικά που βλέπουμε, έτσι. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο, χωρητικότητα. 230 ml, έτσι. Πάμε στην πλευρά της αισθητικότητας, βέβαια. Δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχει κοπεί λίγο εδώ πάνω. Ας πάμε στην πλευρά την πιο ενδιαφέρουσα εδώ πέρα, τι γίνεται με τις πιέσεις. Την αισθητικότητα, είπαμε ότι αξιολογούμε τις φάσεις της πρώτης επιθυμίας για ούρηση, της φυσιολογικής επιθυμίας για ούρηση, της δυνατής επιθυμίας και της έπηξης. Όταν η πρώτη επιθυμία, οι ασθενείς είναι πιο συγκεντρωμένοι εκεί και αξιολογούν και την πρώτη επιθυμία. Κάτι τους θυμίζει, κάτι αρχίζω και καταλαβαίνω μέσα στην κύστη μου. Το πρώτο πράγμα που σας λένε βέβαια είναι ότι νιώθω το αίσθημα του ψυχρού από τον φυσιολογικό όρο που μπαίνει μέσα, το οποίο συχνά πυκνά μπορούν να το πούνε και κατευθείαν. Αυτό δεν αξιολογείται τόσο πολύ, όσο για να ξέρουμε ότι υπάρχει αίσθηση. Από εκεί και πέρα, η φυσιολογική αισθητικότητα κατά μεγάλο βαθμό αξιολογείται από την πρώτη επιθυμία για ούρηση, να είναι γύρω στα 100 με 150 ml. Λοιπόν, και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι η άνοδος των ενδοκυστικών πιέσεων γίνεται αρκετά γρήγορα, έτσι, σε σχέση πάντα και με τη συνολική χωρητικότητα του οροδόχου κύστης. Έχουμε λοιπόν μια κύστη μειωμένης ευενδοτότητας, έτσι. Και επιπλέον, τι άλλο βλέπουμε, εδώ είναι η ούρηση η οποία φαίνεται κοντά στα φυσιολογικά, γύρω στα 15 σαντιμέτρη στήλης ύδατος. Τι βλέπουμε, εδώ πέρα ο εξωστήρας είναι εντάξει? Όχι, βλέπουμε ότι η μέγιστη πίεση που είναι στο τέλος εδώ πέρα της πλήρωσης της κύστης, ουσιαστικά αναπαράγεται εκεί, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συστολή του εξωστήρα, αντίθετα πέφτει πολύ γρήγορα η πίεση συστολής. Έχουμε λοιπόν διάφορα προβλήματα σε αυτόν τον ασθενή. Ακράτη λοιπόν. Μετά εκεί... έπαθε από την προστατεκτομή, μετά τη ρητική, τα υγιεινή από πριν. Εκεί στη μειωμένη ευενδοτότητα, λογικά θα πρέπει να υπήρχε και από πριν.
Τώρα, όσον αφορά τις πιέσεις αυτές, βέβαια μπορεί να είναι και ούτε και η πίεση στολής στο εξωστήρα, φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε μετά. Απλά ίσως να κατουράει με λίγο χαμηλότερες πιέσεις επειδή έχει χαμηλότερες αντιστάσεις. Αλλά και πάλι το ότι δεν έχει συστολή εξωστήρας δεν είναι καινούριο λογικά. Και εδώ είναι μια προφυλλομετρία ουρήθρας σε ασθενή με ακράτεια μετά προστατεκτομή. Εδώ είναι η αξιολόγηση της πίεσης της ουρήθρας και εδώ παράλληλα η αξιολόγηση της ενδοκιστικής πίεσης την ώρα που γεμίζει η κίστη, καθώς επίσης και την ώρα που προσπαθεί να ουρήσει. Το κίτρινο, η κίτρινη γραμμή σημαίνει ότι βάζω ορό μέσα στην κίστη, δηλαδή λειτουργεί. Μετά από κάποιο σημείο και μετά, σταματάει το μηχάνημα, συνήθως γύρω στα κάθε 100 ml το σταματάω, για να δω, να μετρήσω το λειτουργικό μήκος της ουρήθρας και τις πιέσεις της ουρήθρας, καθώς ο transducer μετακινείται και αξιολογεί τις πιέσεις μέσα στην ουρήθρα. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή είναι η πίεση της ουρήθρας καθώς γεμίζει και εδώ είναι την ώρα που έχει σταματήσει το γέμισμα και περνάει μέσα από το σφινκτήρα ουσιαστικά και βλέπετε ότι είναι flat, έτσι. Και εδώ πάλι ξαναγεμίζει και μας λέει ότι θέλει να κατουρήσει τώρα ο ασθενής και σε όλη αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, προσπαθεί να κατουρήσει και βλέπετε ότι οι πιέσεις μέσα στην... εδώ είναι η μέτρηση του λειτουργικού μήκους με το μπλε. Βλέπετε ότι οι πιέσεις στην ουρήθρα δεν μεταβάλλονται καθόλου, έτσι. Άρα έχουμε μια σχετικά χαμηλή πίεση σύγκλησης της ουρήθρας, το οποίο μας οδηγεί σε πιθανή διάγνωση ανεπάρκειας του σφινκτήρα. Οι φυσιολογικές πιέσεις της ουρήθρας, ξέρουμε ποιες είναι, φαντάζεστε ποιες είναι. Είναι γύρω στα 30 με 80 σαντιμέτρη στήλης ύδατος, έτσι. Και αυτό έχει σημασία, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να προχωρήσω καθόλου. Να προχωρήσουμε. Αυτό να το δούμε, ναι. Επίσκεση ούρων. Θα τελειώσουμε με αυτό. Ατελής και ένωση. Τι θα σκεφτούμε, υποκιστικό κόλλημα ή δυσλειτουργία της ουροδόχου κίστης, νευρολογικό υπόβαθρο ή συμπεριφορική διαταραχή και ποιος είναι ο ρόλος του πιελικού εδάφους. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα δυσυνεργικής ούρησης. Βλέπετε εδώ πώς είναι η ουρορομετρία της ασθενούς. Είναι παρατεταμένη, χαμηλή ροή, διακόπτεται κατά σημεία. Κάποια σημεία ανεβοκατεβαίνει εδώ πέρα η πίεση, φαντάζεστε, δηλαδή μπορεί να βάζει και συμμετοχή της κοιλιάς. Και εδώ είναι το ηλεκτρομοιογράφημα. Έχουμε βάλει τα patch electrodes κάτω, ένθεν και ένθεν της ουρήθρας, για να αξιολογήσουμε τυχόν το πιελικό έδαφος. Και βλέπετε μια πολύ έντονη καταγραφή. Έτσι, ηλεκτρομοιογραφική δραστηριότητα στη φάση της ούρησης και αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και αυτό είναι από έναν έλεγχο σε παιδί με κυστηριωτερική παλινδρόμηση και βαθμό έκπτωσης νεφρικής λειτουργίας. Τι γίνεται όταν στέλνουμε το παιδί αυτό για να αλλάξουμε το πιελικό του έδαφος. Εδώ το στείλαμε στην φυσικοθεραπεύτρια με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία έχει μια εξειδίκευση στην λειτουργία του πιελικού εδάφους και κάνει έναν έλεγχο τονικότητας. Και βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Αυτές είναι οι φάσεις ουσιαστικά χαλάρωσης και αυτές είναι οι φάσεις σύσπασης. Βλέπουμε ότι στη φάση χαλάρωσης οι πιέσεις παραμένουν υψηλές, η δραστηριότητα, συγγνώμη, παραμένει υψηλή και στη φάση της σύσπασης δεν έχουμε ουσιαστικά πολύ μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας όπως θα έπρεπε. Και εδώ, μετά από βιοανάδραση, βλέπετε πώς χαλαρώνει τελείως, χαμηλές είναι οι χαμηλή δραστηριότητα στη φάση της χάλασης και πώς αποκαθίσταται η δραστηριότητα του πυελικού εδάφους στην φάση της σύσπασης. Δηλαδή, αποκτά έλεγχο της λειτουργίας του πυελικού της εδάφους. Και αντίστροφα, εδώ βλέπετε μια ασθενή με πολύ υψηλές πιέσεις κατά τη διάρκεια της προφυλλομετρίας της ουρήθρας, υψηλές πιέσεις σύγκλησης 150, 180, 175, 126 σαντιμέτρη στήλης ύδατος. Αυτό είναι από γυναίκα με επίσκεση ούρων, με πρωτοπαθή διαταραχή χάλασης του έξω σφινκτήρα, ένα σύνδρομο, το σύνδρομο Φάουλερ λέγεται, το οποίο είναι καλό να το έχετε υπόψη σας όταν έρχεστε σε γυναίκες με δυσουρικά ενοχλήματα, ιδίως νεαρές γυναίκες, που παρουσιάζουν κάποια επεισόδια επίσκεσης ούρων στο ξαφνικό, χωρίς κανένα αίτιο, ιδίως μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις ή μετά από κάποια εγχείρηση λέγεται. Δηλαδή και είναι κυρίως γυναίκες μεταξύ 20 και 40 ετών που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα, τα οποία ουσιαστικά μετά εγκαθίστανται για την υπόλοιπη ζωή τους. Και εδώ είναι η στατική και δυναμική προφυλλομετρία ουρήθρας, αν θέλετε, σε κάποια ασθενή με νευρολογική διαταραχή. Εδώ βλέπετε πόσο διαφορετική ήταν από την προηγούμενη προφυλλομετρία. Εδώ βλέπετε τις χαμηλές πιέσεις κατά την πλήρωση της κίστης και εδώ βλέπετε πόσο ψηλές είναι οι πιέσεις στη στατική φάση που δεν θέλει ακόμα να ουρήσει και βλέπετε όταν έχει γεμίσει εδώ έχει φτάσει τα 400
κάτι ML. Βλέπετε στην προσπάθεια να ουρήσει, κάνουμε δυναμική πλέον προφιλομετρία της ουρήθρας και βλέπετε ότι οι πιέσεις στην ουρήθρα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Αυτό είναι σε ένα πολύ σπάνιο περιστατικό βέβαια, σε ασθενή με αυγενική μυαλοπάθεια και δυσυνέργεια του έξω σφυγκτήρα, αλλά είναι, θα έλεγα, κλασική εικόνα δυσυνέργειας έξω σφυγκτήρα σε πιθανώς σε νευρολογικούς ασθενείς. Ωστόσο, βέβαια, η επίσκεψη μπορεί να οφείλεται στο αντίθετο, σε υπολειτουργία της ουροδόχου κύστης. Βλέπετε εδώ πέρα μία τελείως επίπεδη εικόνα μέχρι την τέλος της πλήρωσης και στην προσπάθεια ούρησης βλέπετε η ασθενής βάζει όσο περισσότερη πίεση μπορεί στην κοιλιά της και παρόλα αυτά πετυχαίνει πολύ μικρές παροδικές αυξήσεις στην εξωστηριακή πίεση, οι οποίες δεν καταλήγουν σε ούρηση. Αυτό είναι μια εικόνα βέβαια ασθενή μετά από ενδοκιστική ένωση αλλαντικής οξύνης, αλλά είναι και χαρακτηριστική σε ασθενείς με υποιερές βλάβες, με υποειρητική συνδρομή. Αλλά όμως την ίδια εικόνα μπορεί να έχει και ένας ασθενής με διαβητική κυσταιοπάθεια και είναι καλό να το έχετε υπόψη σας. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ωραία, δεν αργήσαμε πολύ, 3 παρά 20. Αν υπάρχει κάποια τελευταία ερώτηση, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αφού συγχαρώ τον κύριο Αποστολίδη για την παρουσίασή του, θέλω να κάνω μία ερώτηση, η οποία μοιάζει με αυτή που έκανε πριν ο κύριος Σκολαρίκος. Θα την κάνω με διαφορετικό τρόπο και επιμένω γιατί την κάνω επί 3 χρόνια, όπου βρεθώ, κανείς δεν μου έχει δώσει πιστική απάντηση. Κανείς δεν μου έχει δώσει καν απάντηση, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή εδώ είναι σχολείο, θέλω να την πάρω αυτή την απάντηση. Δεν απευθύνεται μόνο στον κύριο Αποστολίδη, αλλά σε οποιονδήποτε είναι ειδικό στην ουροδυναμική και την ακράτεια, ο κύριο Σοφράς, ο κύριο Αθανασόπουλο, ο κύριο Ιωαννίδη, αν είναι εδώ. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η ιστορία των slings, το κλασικό sling του Maguire, η ένδειξη ήταν το ISD. Τότε λοιπόν το sling με την πλήρη, το πλήρη κύκλο δηλαδή, το βάζαμε για το ISD, για την ανεπάρκεια του έσω σφιχτήρα. Όταν ξεκίνησαν τα slings, τα καινούρια, οι ταινίες, βασικό κριτήριο για να το εφαρμόσουμε ήταν να έχεις κάποια κατανομή των leak point pressure. Και θυμάμαι το 2001 στο Cleveland ότι αν το leak point pressure ήταν κάτω από 60, θεωρούνταν αντένδειξη τότε η ταινία. Αργότερα οι χειρουργοί της ακράτειας άρχισαν να βάζουν ταινίες ανεξαρτήτως leak point pressure και δεν ξέρω αν και ανεξαρτήτως προφιλομετρίας. Επομένως, έχω μια γυναίκα με ακράτεια και μου λέτε ότι δεν θα πρέπει να κάνω ουροδυναμικό έλεγχο. Μπορώ να τη βάλω μια ταινία άφοβα, ό,τι ακράτεια προσπαθίας και να έχει αυτή η γυναίκα, ή πρέπει να ξέρω με τι ακράτεια προσπαθίας έχω να κάνω για να περιμένω καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά είναι και τα περιστατικά, και τα περιστατικά τα βραδινά. Οι απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις δεν είναι πάντα τη στιγμή που τις θέλετε, κύριε Γιαννακόπουλε, αλλά μπορούμε να σας τη δώσουμε αργότερα. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθήσουμε το φροντιστήριο για να πάρουμε την απάντηση. Βέβαια. Σωστά. Εντάξει τότε. Όλοι στο φροντιστήριο μετά. Εγώ θα πιάσω τον κύριο Θανασόπουλο που μου χαμογελάει να μου την πει κατηδίαν. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.